Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε μαζί με τον Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστούμε. Και πάμε κατευθείαν λοιπόν εδώ, όχι ακριβώς στα δικά μας, στα του κόσμου, γιατί μπορεί να μονοπόλησε ας πούμε, η επικαιρότητα εδώ στο ελληνικό Facebook, στο ελληνικό Twitter, ο ανασχηματισμός και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος δεν πάβει να γυρίζει και να γυρίζει και γρήγορα και να γυρίζει και δραματικά. Θα ξεκινήσει σήμερα από... Ξεκινάμε από Αμερική, διότι είναι οι τελευταίες 48 ώρες πριν από τη μεγάλη εκλογή. Η αγωνία στο κατακόρυφο βέβαια, τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Οι πρώτες, αυτό που λέμε early voting, δηλαδή η προφοβορία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Κάποιες ενδείξεις λένε ότι αρκετοί Λατινοαμερικανοί και Αφροαμερικανοί έχουν πάει σε μεγάλο αριθμό και έχουν ψηφίσει πρώτον για να αποφύγουν πιθανές προβοκάτσιες, γιατί έχει φημολογείται ότι θα γίνουν προβοκάτσιες. Δηλαδή? Από ακροδεξιούς και από πολιτοφυλακές που θα πηγαίνουν με αυτόματα λευκοί έξω από τα τέτοια και θα προβοκάρουν τους μαύρους και τα λοιπά. Είναι φοβερές καταστάσεις. Γιάννη, είδαμε κάποια βίντεο που ανέβηκαν από μεγάλα πρακτορία, από μιλίτσιες, από συμμορίες ανθρώπων που οπλοφορούν και μάλιστα με πολεμικά στρατιωτικά όπλα. Και ναι, που λένε και έχουν διάφορα. Έχουν άδεια. Σε περισσότερες πολιτείες μπορείς να κυκλοφορείς με Καλάσνικοφ, με AR-15 κλπ. Και να πηγαίνεις προχωράς μες στον δρόμο, ας πούμε, με το Καλάσνικοφ στον νόμο. Ναι, ναι, ναι. Και που μάλιστα λένε ότι αν τυχόν βγει η Χίλαρη, εμείς θα κάνουμε. Και στην Αθήνα, γίνεται και στην Αθήνα, αλλά μόνο στην πλατεία Εξαρχείων. Έτσι, 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 έτσι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Λοιπόν, άρα η μεγάλη προσέλευση θεωρείται με αλφαγιώτα από τους αναλυτές ότι μάλλον οι Λατινοαμερικανοί δίνουν κάποιο προβάδισμα στην Κλίντον και ίσως να είναι και κάποια νούμερα που δεν είχαν πιάσει επαρκώς οι δημοσκόποι. Όλα αυτά βέβαια είναι ας πούμε αναλύσεις και εικασίες θα έλεγα, αν δεν δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι και την Τρίτη, είναι ακόμα όλα πολύ ρευστά. Πιθανό να βγουν και τελευταία στιγμή ειδήσεις, δηλαδή κάποιοι θα έχουν κάποια κρυφά χαρτιά πάλι για τον έναν ή για τον άλλον. Κρατάω μια επιφύλαξη να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω ότι πλέον αύριο είναι τελευταία μέρα και ναι, θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Πάντως μιλάνε πια, μιλούν όλοι για ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά ή όποια διαφορά μπορεί να φαίνεται σε κάποιες από τις μετρήσεις, αν και οι άλλες μετρήσεις τους δίνουν στήθος με στήθος ή και ακριβώς. Απλά θα επαναλάβω πάλι ότι πλέον στην Αμερική μετράνε οι εκλέκτορες και το ποσοστό, αυτό που ακούμε, ας πούμε, Clinton 46, Trump 45, αυτό πιθανό να μην έχει αντίκτυπο στους εκλέκτορες. Κάτι αντίστοιχο έγινε το 2000 με την περίφημη εκλογή τότε του Bush και τη Φλόριντα, που είχε περισσότερους ψήφους αριθμητικά ο Gore και τελικά έγινε πρόεδρος ο Bush. Αλλά αυτό είναι το εκλογικό σύστημα της Αμερικής. Πολύ πολύπλοκο και περίεργο και κανείς δεν ξεκινάει να το αλλάξει, γιατί είναι τεράστιες μπελάς να το αλλάξει. Αχα. Ή τους βολεύει κιόλας. Και ας ελπίσουμε να μην γίνει και κάτι άσχημο, δηλαδή, γιατί όλα αυτά τα δημοσιεύματα και όλη η ένταση και οι ακρότητες που έχουν γίνει με σαλοδοξία πλέον είναι μια μεγάλη πληγή για τη δημοκρατία για την επόμενη μέρα της Αμερικής. Δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν αυτές οι πληγές. Είναι πολύ... πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι ένας αντίκτυπος που πηγαίνει και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και στο επόμενο θέμα που θα πάμε, που είναι η Μεγάλη Βρετανία. Αν δεν έχεις να σχολιάσει κάτι άλλο για την Αμερική. Όχι, όχι, απλώς ότι κρατάμε την ανάσα μας τώρα και περιμένουμε τα πρώτα εξελίξεις. Λοιπόν, έλεγα ότι βγήκε τη Δευτέρα η απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου του Λονδίνου για το αν η κυρία Μέη, πρωθυπουργός, μπορεί να ενεργοποιήσει την αίτηση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αυτό αφισβητήθηκε από πολίτες οι οποίοι έκαναν μια προσφυγή στο ανώτερο δικαστήριο και την κέρδισαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι ακραίοι, μυσαλόδοξοι της αποχώρησης, οι Brexiteers, οι ακροδεξοί κλπ. Να επιτεθούν στους δικαστές. Είδαμε κάτι εσχρά πρωτοσέλιδα
Daily Mail, Daily Express, επίπεδου ονού. Και φαίνεται τελικά ότι η επίθεση στην, ας πούμε, σε αυτό που λέμε rule of law, στο κράτος δικαίου, σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη διεκδίκηση, ας πούμε, της δημοκρατίας, για να κερδίσει τη μάχη απέναντι στο λαϊκισμό. Ναι, να το πούμε σε γενικές γραμμές. Έτσι είναι. Και... τα είδαμε πολύ καλά τι έγινε με την επίθεση που είχαμε εδώ στην Ελλάδα με τον δικαστή που κρατικά ή κομματικά κρατικά μέσα έβγαλαν την προσωπική του ζωή στα πρωτοσέλιδα. Η Daily Mail έβγαλε τον ένα από τους δικαστές ότι είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλος και είναι και τοξοβόλος. Δεν ξέρω τοξοβόλος τώρα αυτός είναι, πως το είδανε, αλλά τους βγάλανε εθνοπροδότες. Τα ίδια, δηλαδή, σαν να βλέπαμε δημοσιεύματα του 2015 στην Ελλάδα με γερμανοψολιάδες. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι τελικά η μάχη δίνεται μεταξύ αυτού, ας πούμε, του εθνικού λαϊκισμού από τη μία του... ναι. και από την άλλη, ας πούμε, τι να πούμε, το ορθού λόγο. Ακριβώς. Θα έλεγα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φυσιογνωμία της αυτής κυρίας που πρωτοστάτησε στην ένσταση, που είναι μία, ας πούμε, επιχειρηματίας επενδύτρια από το City, που θεωρεί ότι θα υπάρξει μεγάλη ζημιά για τα investment funds, και είναι μία μαύρη κυρία, η οποία βέβαια, το να είναι μία μαύρη κυρία επιχειρηματίας και τα λοιπά και να κερδίζει μία δίκη απέναντι σε όλη αυτό τον εθνικό λαϊκισμό της Αγγλίας, τους έτσουξε πάρα πολύ όλους αυτούς τους κρυφοφασίστες και έχει γίνει περσόνα αυτή η κυρία Μίλλερ. Έχει γίνει η περσόνα τις τελευταίες δύο μέρες, τρεις στην Αγγλία. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει όλο αυτό που έγινε? Σημαίνει ότι καταρχάς θα υπάρξει έφεση από την κυβέρνηση και ελπίζει η κυβέρνηση να κερδίσει την έφεση. Τώρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικό στο συνταγματικό δίκαιο της Βρετανίας. Αν και είχα γράψει από τον Ιούλιο ότι η λογική μου έλεγε, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί χωρίς το κοινοβούλιο να γίνει η ενεργοποίηση του άρθρου 50. Αλλά καμιά φορά η λογική είναι, και κάποιοι άλλοι δικαστές, γιατί δεν θα δικάσουν οι ίδιοι την έφεση. Θα νομίζω ότι η αιτιολόγηση, όπως τη διάβασα, ήταν πολύ σοβαρή αιτιολόγηση, με αυτά που εγώ μπορώ να κρίνω, και το θεωρώ δύσκολο να αλλάξει στο δεύτερο βαθμό η απόφαση. Αν γίνει αυτό, θα γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα. Τι θα κριθεί όμως? Κριθεί με ποιους όρους θα γίνει η αίτηση αποχώρησης της Βρετανίας και με ποιους όρους ουσιαστικά θα διαπραγματευτεί η κυρία Μέη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ήθελε να το κάνει μόνη της με έναν κλειστό κύκλο, χωρίς να έχει την έγκριση του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Το οποίο είναι προφανές ότι είναι αντιδημοκρατικό, γιατί είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία στην Βρετανία. Ναι. Βλέπουμε καθημερινά reports για το επιδράσεις, τι θα γίνει. Πήγε πίσω από την πλάτη του Κοινοβουλίου και έκλεισε μια μυστική συμφωνία με την ΣΑΝ για ένα καινούριο εργοστάσιο, και κανείς δεν ξέρει τι έχει πει το μάνατζερ του εργοστασίου. Πράγματα τρελά, ας πούμε. Κάποιες εγγύησεις τους έδωσε ότι ναι, φτιάξε το εργοστάσιο, ότι δεν θα φύγεται, ας πούμε, γιατί κάπως θα προστατεύσουν. Αλλά αυτά όμως πρέπει να γίνουν στο φως της ημέρας και με έγκριση και με το, αυτό που λέμε, το scrutiny of the parliament. Αυτό πόσο θα κρατήσει, αυτή η διαδικασία πόσο θα κρατήσει? Μπορεί να πάρει και 2-3 μήνες ακόμη. Δηλαδή θεωρείται τώρα ότι πιθανόν αυτό το όριο του Μαρτίου για να γίνει η αίτηση μπορεί να πάει λίγο πίσω. Όχι πάρα πολύ, αλλά πίσω, πιθανόν να πάει 1-2 μήνες πίσω. Μάλιστα. Η ιστορία. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Θα έλεγα το εξής, αν θέλεις και εσύ. Είδαμε το μήνυμα του Προέδρου του Νίκο Αναστασιάδη εδώ στο Facebook. Μεταβαίνω σήμερα στην Ελβετία με αποφασιστικότητα, καλή θέληση και την αναγκαία βούληση, έχοντας κατά νου ότι η λύση θα πρέπει να ανταποκρίνει στις προσδοκίες του κυπριακού λαού, αλλά και να καθησυχάσει τις ανησυχίες του. Βλέπω και πολλά σχόλια από κάτω. Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι που τον βρίζουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέχασα την ιστορία μας, τους αγώνες κτλ. Η Κύπρος είναι ελληνική, θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εθελουσίως και διάφορα τέτοια από κάτω. Και πολλή συμπαράσταση όμως, από πολύ λαό συμπαράσταση. Και Ελλαδίτες και Κυπρίους. Υπάρχουν. Θα διχαστεί πάλι η Κύπρος. Δηλαδή, φοβάμαι πως το έζησα το 2004, τι είχα πάει τότε κάτω. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ακόμα και αν βρεθεί ένας κοινός τόπος
με τους Τουρκοκυπρίους, είδαμε ότι η Εκκλησία είναι αντίθετη. Είναι αντίθετη, ας πούμε, στο να συνδιοικείται εκεί, να υπάρχει κοινή χώρα με τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Αυτό είναι κάτι που κάποιοι το λένε ανοιχτά και κάποιοι βρίσκουν προφάσεις γιατί δεν θέλουν να το πούν ανοιχτά. Τώρα, κάποιοι που θέλουν να γίνει ας πούμε, να συγκυβερνηθεί και να γίνει ένα κοινό νησί Κύπρος με τους Τουρκοκύπριους, θέτουν ορισμένες προδιαγραφές που θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είναι αυτές που έχει συμφωνήσει και το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου, σχεδόν εκτός από το δίκο, το οποίο πάντα είναι αρνητικό σε λύση, που είναι κάποιες κόκκινες γραμμές που έχει να κάνει κυρίως με την αποχώρηση των στρατευμάτων. Εκεί εγώ προσωπικά έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν ένα νησί με τέτοια προϊστορία... Μα το ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει έτσι εύκολα αυτό. Δεν μπορεί να γίνει εύκολο αυτό. Εγώ φοβάμαι και ότι είναι Κύπριους να μην υπάρχουν ελληνικά στρατεύματα. Νιώθουν τόσο σίγουροι και να είναι μια δρασκελιά από την Τουρκία και να μην υπάρχει ούτε ένας στρατιώτης εκεί. Εντάξει, αυτό είναι όμως μια εθνική απόφαση που έχουν πάρει στην Κύπρο. Τη δέχομαι και δεν το πάω παραπέρα. Μετά το εδαφικό, που το εδαφικό επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάποιες, ακόμα και σε επίπεδο εντυπώσεων, ακόμα και σε επίπεδο συναισθηματικό, πρέπει κάποιες περιοχές να γυρίσουν. Εκεί που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο εδαφικό είναι η Μόρφου και η Καρπασία. Η Αμόχωστος έχει συμφωνηθεί ότι θα επιστραφεί, αλλά η Μόρφου είναι ένα πρόβλημα, γιατί έχουν γίνει εκεί πάρα πολλές υποδομές από την Τουρκία και έχουν ζουν ήδη πάρα πολλοί και Τούρκοι και Τουρκοκύπροι. Υπάρχει μια πρόταση να γίνει ένα τρίτο, κάποιες περιοχές να είναι τύπου, όπως είναι το District of Columbia, να ανήκουν στη Federal Government, στην κεντρική κυβέρνηση, άρα να είναι μεικτές, ας πούμε, και να λυθεί έτσι κάπως το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Τέλος πάντων, ας δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το διήμερο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια έρχεται η σκέψη σε εκείνο το περίφημο Μπρίγκενστοκ, που ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κυρίου Καραμαλή του 2004, ο οποίος ήταν εντελώς αόρατος όταν πήγε εκεί στη σκέψη του 2004. Δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Ήταν ο γνωστός καλός Καραμαλής που ξέρουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Το δεν πειραφή. Μίλησε, νομίζω είναι πλεονασμός όταν μιλάμε για όταν αναφέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, θα μου πεις τι το θυμήθηκες αυτό, τέλος πάντων. Και όμως, ναι. Και όμως έρχονται στις μνήμες όλα αυτά. Λοιπόν, ήταν λίγο παραπέρατα σε μια άλλη πόλη της Ελβετίας. Τώρα είναι κοντά στη Λοζάνη, μεταξύ Λοζάνης και Γενέβης. Ένα ωραίο υψωματάκι, ένα παλιό φέρετρο. Λοιπόν, αυτά και από το Κυπριακό. Τώρα, το γνωστά μέτωπα. Ακριβώς. Συρίας και Ιράκ, οι μάχες συνεχίζονται, προελάβουν τα στρατεύματα. Άνοιξε και το δυτικό μέτωπο της Μοσούλης από τους Σιίτες. Η μεγάλη μάχη του δυτικού μετώπου της Μοσούλης θα γίνει στο Τελ Αφάρ, το οποίο το διεκδικεί και η Τουρκία, η οποία, όπως είπαμε και τις προηγούμενες εκπομπές μας, έχει τεράστια προσπάθεια, θέλει να επέμβει και στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία και να έχει ζώνες υποτύπων προτεκτοράτου εκεί, για να ουσιαστικά να πουλάει προστασία και να έχει και πρόσβαση στα πετρέλαια του βορείου Ιράκ και του Κουρδιστάν. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Ήδη από σήμερα, για να πάμε στη Συρία, ξεκινάνε δύο επιθέσεις. Μία είναι των φιλοκουρδικών δυνάμεων για την απελευθέρωση της Ράκας με την βοήθεια και των Αμερικανών. Εκεί θέλει να επέμβει και η Τουρκία, να μην τους αφήσει να φτάσουν πρώτοι, δηλαδή οι Κούρδοι στη Ράκα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θυμίζει λίγο τον αγώνα τον Μάρτιο, Απρίλιο του 1945, που Αμερικανοί, Άγγλοι και Ρώσοι τρέχαν από ποιος θα πρωτοκαταλάβει το Βερολίνο. Ναι. Και βέβαια το μεγάλο δράμα στο Χαλέπι, που πλέον από απόψε και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν πάλι οι βομβαρδισμοί που είχαν σταματήσει για 2 εβδομάδες, και θα δούμε πάλι νεκρούς, αμάχους και τα λοιπά, διότι τους κρατάνε τους αμάχους ομήρους οι τσιχαντιστές μέσα, και από την άλλη και οι πολλοί άμαχοι μέσα δεν νιώθουν ότι υπάρχουν ικανές εγγυήσεις τέτοιες από το καθεστώς
που να τους κάνουν να παραδοθούν και να ζήσουν. Επίσης, ένα στοιχείο που δεν σχολιάζεται αρκετά είναι ότι μέσα στο Χαλέπ είναι πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι είναι ανυπότακτοι. Δηλαδή, πήγανε, τους ήρθε χαρτί να παρουσιαστούν στο στρατό και δεν πήγανε και πήγανε στο Χαλέπ. Αυτοί φυσικά, αν γυρίσουν πίσω, θα τους βάλουν να υπηρετήσουν, θα τους βάλουν πρώτη γραμμή ή θα τους στείλουν σαν αναλώσιμους. Άρα είναι ένα στοιχείο και αυτό πολύ σημαντικό για ένα νέο άνθρωπο 20, 25, 28, 30 χρονών, ο οποίος του ήρθε χαρτί επιστράτευσης και δεν πήγε να παρουσιαστεί και πήγε και κλείστηκε μέσα στο Χαλέπ. Πήγε και κρύφτηκε μέσα στο Χαλέπ. Επίσης, διαβάζω συνέχεια άρθρα μεγάλων εφημερίδων που λένε ότι όλοι αυτοί οι τζιχαντιστές που πολεμούν εκεί, που κρατούν τις θέσεις τους και που θα χάσουν αργά ή γρήγορα και στο Πολύπαθο Χαλέπ και στη Μασούλη και αλλού, στα προπύργια του Χαλιφάτου, θα φύγουν, λέει. Και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η Ευρώπη, όταν θα έχει να κάνει με πολλούς μεμονωμένους ή ομάδες ανθρώπων που είναι ηττημένοι τζιχαντιστές και που μπαίνουν ή τείνουν να μπουν, προσπαθούν να μπουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης τέλος πάντων. Ναι. Αυτό θα είναι ένας μείζον κίνδυνος που κάποια στιγμή μπορεί να ξεσπάσει. Ναι. Δεν μιλούμε πια για μοναχικούς λύκους δηλαδή, αλλά για ομάδες πολεμιστών. Και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη, κατασταλαγμένη άποψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν προτάσεις από το να γίνουν ειδικές φυλακές τύπου γάμα σε διάφορες χώρες και να κλειστούν εκεί. Υπάρχουν άλλες που να γίνει rehabilitation, δηλαδή να μπουν σε κάποια προγράμματα επανένταξης στην κοινωνία. Τώρα ποιους θα επανεντάξεις και ποιους όχι. Είδαμε, ας πούμε, ότι όσοι απελευθερώθηκαν από τον Γκουαντάναμο τα τελευταία 10 χρόνια, το 90% ξαναγύρισε πίσω στο πεδίο των μαχών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανενταχθεί μέσα σε ένα δυτικό τρόπο ζωής ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει περάσει τόσα. Ναι, κατά ψέματα. Αλλά και από την άλλη, για το κράτος δικαίου, τι θα τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο, τον κρατήσεις έγκλειστο μέχρι να πεθάνει η ζωή του? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δεν έχω απάντηση σε ένα τόσο μεγάλο δίλημα. Πολύ δύσκολο. Όντως. Λοιπόν, έχουμε και εκλογές στη διπλανή μας Βουλγαρία, προεδρικές, που εκεί βέβαια ο πρόεδρος δεν είναι εντελώς ντεκόρ, αλλά δεν έχει τεράστιες, αλλά μπορεί να ανακαλεί τα νομοσχέδια, μπορεί να υπογράφει διεθνείς συνθήκες. Είναι λίγο μεγαλύτερης εξουσίας από ότι είναι ο Έλληνας και φαίνεται ότι στον πρώτο γύρο κερδίζει ο σοσιαλιστής υποψήφιος, ο οποίος θέλει να κάνει και άνοιγμα και στη Ρωσία. Εδώ βέβαια υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο Μπόρις Ζοφ είπε ότι αν εκλεγεί ο σοσιαλιστής, ο ίδιος θα παραιτηθεί, γιατί χάνει και την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ναι, θα το δούμε. Βέβαια δεν θα βγει από τον πρώτο γύρο κάποιος απόψε, οπότε θα δούμε στο δεύτερο γύρο τι θα παίξει. Μάλλον, εφόσον και στον πρώτο γύρο κερδίζει ο σοσιαλιστής, μάλλον βλέπω δύσκολο την κυρία Τσάσεβα, όπως λέγεται, να κερδίσει τελικά. Αλλά ας το κρατήσουμε για την μεθεπόμενη εκπομπή μας που θα το καλύψουμε αυτό το θέμα. Είναι σε 15 μέρες από δεύτερο γύρο. Ναι. Και μία άλλη λεπτομέρεια είναι ότι ανακαλύφθηκε ένα σχέδιο στο Μαυροβούνιο από εθνικιστές Ρώσους και Σέρβους να δολοφονήσουν τον πρόεδρο, και υποψιάζονται κανείς ότι είναι και δάκτυλος της Ρωσίας, γιατί το Μαυροβούνιο, όπως κάποιοι μπορεί να ξέρει,